Δύο αιτήματα φαίνεται ότι φεύγουν από του Δήμου Ικαλία και Τρυφιλία προκειμένου οι περιοχέ να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί από το πέρασμα τη τελευταία κακοκαιρία. Υπάρχουν δύο αιτήματα από Δήμου που πρέπει να και φυσικά με θετική γνωμοδότηση να προωθήσουμε στον Γενικό Γραμματέα τη Πολιτική Προστασία για να κηρυχθούν οι περιοχέ του ε, ω ως... Ας το πούμε πλημμυρόπληκτες απλά. Ε, είναι η Χαλία και η Τριφυλία για την ώρα. Μπορεί να υποβληθούν και από άλλους δήμους ε, παρακάτω. Σχετική ενημέρωση για το πού πρέπει να απευθυνθούν οι πληγέντε παρήχε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχη Μεσσινία Στάφη Αναστασόπουλο. Όσον αφορά τι ζημιέ που έχουν γίνει και πώ θα ε, πρέπει να αντιδράσουν οι πληγεντε παρηχε σημερα ο αντιπεριφερειαρχη στάφισαν σταφη αναστασοπουλο οσον αφορα τι ζημιε που εχουν γινει και πω θα πρεπει να αντιδρασουν οι συμπολιτε μα για να μπορέσουν να ε, αποζημιωθούν. Είναι εάν πρόκειται για επιχειρήσεις πρέπει να απευθυνθούν εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα και στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας που έχει τηλέφωνο 2721 361 424. Επίσης σχετικά με άλλες ζημιές όπως είναι η κοσκευή ή όπως είναι ζημιές στην αγροτική παραγωγή πρέπει να απευθυνθούν στον οικείο δήμο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί για να α, συμπληρωθούν τα αντίστοιχα έντυπα ώστε ή μέσω ΕΛΓΑ ή μέσω ε, για την οικοσκευή άλλης διαδικασίας να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Ένα σχέδιο αντιπλημμυρική θωράκιση μοιάζει να μην υπήρχε. Ο κ. Αναστασόπουλος σημείωσε πω η νέα περιφερειακή αρχή προσανατολίζεται προ αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου άμεσα να εξελιχθούν ενέργειε που κρίνονται απαραίτητε για την προστασία των περιοχών. Τέτοιο σχέδιο ούτε βρήκαμε, ούτε νομίζω ότι υπάρχει. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει από την αρχή σχεδιασμός, όπως είπα πιο πριν, σχεδιασμός που συμπεριλαμβάνει τα πάντα, οι καθαρισμοί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Αυτό το φαινόμενο που συνέβη τώρα δύο και κάτι μήνες μετά την έναρξη της δικής μας θητείας, το αντιμετωπίσαμε όσο γινόταν καλύτερα, συνεργαστήκαμε με τους Δήμους, στείλαμε μηχανήματα μισθωμένα από μάλλον εργολαβίας που είναι ενεργή σε κάποιες περιοχές και μισθώσαμε κάποια άλλα λόγω του εκτάκτου γεγονότος σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Ε, στο μέλλον θα φροντίσουμε πρώτα ο Θεός να περάσει καλά ο χειμώνας αυτός που διανύουμε, ε, θα φροντίσουμε να προετοιμαστούμε έγκαιρα να κάνουμε τους απαραίτητους καθαρισμούς που ενδείκνυται έγκαιρα ώστε να δημιουργούνται πολύ λιγότερα προβλήματα στις συγκεκριμένες περιοχές. Αν συνδυάσουμε τους καθαρισμούς των ρεμάτων και των ποταμών με την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων οργανωμένα και συστηματικά μετά από μελέτη, πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλύτερη μέρα για τον νομό μας.